στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Cafe 102,4 μεγάκυκλους. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία με τις δημοσιογραφικές αναζητήσεις και όπως σας είχαμε ήδη ανακοινώσει εδώ και κάποιες ημέρες, θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον οποίο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στη ΣΑΜΟ. Έχετε έρθει και άλλες φορές, έχουν γίνει και άλλες ομιλίες, κυρίως κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν το 2015 ή το 2014 που είχατε έρθει. Ή πολύ... Το 2015 ήμουν. Το 2015, ναι. Που εντάξει, η χώρα τότε βρισκόταν και σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν τώρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω έτσι λίγο να πείτε δύο λόγια για το τι είναι και τι θέλει το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2011 μέσα στις πλατείες, μέσα στον αναβρασμό που ήταν η διαμαρτυρία του λαού τότε στις πλατείες κατά εκατοντάδες χιλιάδες ενάντια στην επιβολή του Δευτέρου Μνημονίου που ερχόταν την εποχή εκείνη. Ναι. Όπου βασίστηκε σε μια απλή πολιτική συμφωνία. Είπε ότι δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε εδώ. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Οδηγεί τη χώρα σε κατοχή από τους δανειστές, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν το πατριωτικό καθήκον είναι πάνω απ' όλα, πέρα από το αριστερός δεξιός, όπου δεν πάμε να καταργήσουμε τις ιδεολογίες, αλλά κρατώντας ο καθένας τη ιδεολογική του ταυτότητα, να συμπράξουμε σε μια πατριωτική διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο που μας οδηγούσαν. Και αυτό ήταν η πολιτική συμφωνία του ΕΠΑΜ που συμπυκνώνονταν σε πέντε βασικά προτάγματα. Το πρώτο ήταν η καταγγελία και καταγγελία ως παράνομο του χρέους και άρα σταμάτημα της πληρωμής του. Το δεύτερο ήταν έξοδος από την Ευρωζώνη με επιστροφή στο εθνικό νόμισμα με σκοπό να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Το τρίτο είναι ανατροπή όλων των μνημονίων και των δεσμεύσεων που παρήγαγαν τα μνημόνια ή που συνδέονται τα μνημόνια. Τέταρτο είναι να καθίσει στο σκαμνί οι υπέτειοι της τραγωδίας, αυτοί που μας έφεραν στα μνημόνια δηλαδή και υποστήριξαν τη μνημονιακή κατοχή. Και το πέμπτο, νέο σύνταγμα. Να μπορεί να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των πολιτών έτσι ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον κυβέρνηση που να σφετεριστεί το ρόλο της και να διαπράξει τα ίδια αυτά που είδαμε όλα αυτά τα χρόνια που συμβαίνουν στη χώρα μας. Αν τα πάρουμε λοιπόν αυτά με τη σειρά. Ναι. Στη διαγραφή του χρέους είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση. Ναι. Το χρέος έχει αυξηθεί, υπάρχει, μπορεί να θεωρείται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ουσιαστικά όμως είμαστε υπό επιτήρηση. Ναι, δεν έχουμε απλή επιτήρηση, είμαστε υπό κατοχή όπως λέμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε μια επιτροπή η οποία έρχεται εδώ και ελέγχει απλά τα δημοσιονομικά της χώρας και επιβάλλει προτάσεις. Όπως με τις αξιολογίες ανατρίμηνο που έχουμε, υπάρχει και αυτό, αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τόσο η περιουσία του Έλληνα όσο και τα δημοσιονομικά του κράτους βρίσκονται σε ιδιωτικούς οργανισμούς που ελέγχουν τους δανειστές. Το ένα είναι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έτσι. Και η άλλη είναι το υπερταμείο, το περίφημο υπερταμείο με τις θυγατρικές του που στην ουσία παίρνει στα χέρια του ακόμη και τα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας, ακόμη και την εκκλησιαστική περιουσία, οτιδήποτε δηλαδή ανήκει στον ευρύτερο λεγόμενο δημόσιο τομέα. Αυτό ακόμη και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία με βάση το Σύνταγμα είναι εκτός συναλλαγής. Όπως είναι για παράδειγμα τα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας. Λοιπόν, αυτό στη διεθνή νομική ορολογία από παλιά, από το 19ο αιώνα, ορίζεται ως κατοχή. Ανεξάρτητα με το αν δεν επιτελείται αυτή τη στιγμή η κατοχή με στρατιωτικά μέσα. Ναι, βεβαίως. Παρέλειψα να πω ότι είστε οικονομολόγος και κυρίως οι συζητήσεις που έχετε κάνει και εδώ στην ΣΑΜΟ αλλά και γενικότερα έχουν να κάνουν με την πορεία της οικονομίας μας και για το πώς έφτασε η χώρα. Ναι, έτσι, ήταν το πρώτο μέτωπο που υποστήκαμε όλη αυτή τη μεταχείριση. Και σήμερα βεβαίως έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε και το γεωπολιτικό μνημόνιο εναντίον της χώρας.
Ναι. Αυτό δηλαδή που παρατηρούμε ευρύτερα. Διάβασα ένα άρθρο σας, η Κύπρος υποκαθεστώς ατή λατρεία. Ναι, αφορά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε με την απώλεια εδάφους από την Κυπριακή Δημοκρατία και ο τρόπος που αυτό προσπαθεί να θεσμοθετηθεί. Στις σχέσεις μας, όχι μόνο βεβαίως της Κύπρου, γιατί όποιος είναι αφελής και πιστεύει ότι αυτά είναι για την Κύπρο και είναι μακριά η Κύπρος, είναι τελείως αφελής, για να μην πω τίποτα άλλο. Αυτά αφορούν τις σχέσεις συνολικά του χώρου της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου με την Τουρκία, που σημαίνει βεβαίως προεκκυρία της Ελλάδας. Απ' την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση υπεραμείνεται ότι αυτό θα καταστήσει την Ελλάδα πιο ασφαλής ως προς τα σύνορά της στα Βαλκάνια. Χάνοντας έδαφος, πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, το καταλαβαίνω. Το η κυβέρνηση κατένας. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν υπάρχει απώλεια εθνικού. Υπάρχει μια λογική εδώ. Mm-hmm. Υπάρχει μια λογική η οποία δυστυχώς μας γυρίζει πίσω στο 19ο αιώνα, σε μια Ελλάδα όπου τα σύνορά της ήταν στη Λαμία. Τότε η λογική ήταν ότι δεν πρέπει να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, ούτε την ελευθερία των αδελφών μας, γιατί τότε υπήρχαν και εδάφη της Ελλάδας που ήταν εκτός ελληνικού κράτους, γιατί θα τα βάλουμε με τους ισχυρούς και οι ισχυροί θα μας τεμαχίσουν και τα λέμε και τέλος πάντων. Mm-hmm. Εάν έχουμε επιστρέψει αυτή τη λογική, δυστυχώς σε επίπεδο κυβερνητικό και όχι μόνο κυβερνητικό, γιατί και αξιωματική αντιπολίτευση δεν κάνει κάτι άλλο, δηλαδή δεν λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι, μπορεί να γκρινιάζει και να διαμαρτύρεται, αλλά επί της ουσίας δεν προτείνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει και επιτελεί η κυβέρνηση της χώρας. Έχουμε ξαναγυρίσει λοιπόν στη λογική το ότι παρακαλάμε συμμάχους και εταίρους για να μην ακροτηριαστεί η χώρα. Και αυτό που παρατηρούμε είναι τον ακροτηριασμό της. Εσείς στα νησιά, δηλαδή στην Παραμεθόριο που είσαστε, το ζείτε καθημερινά αυτό το πράγμα. Όχι μόνο με το ζήτημα των προσφύγων, των μεταναστών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, αλλά και τα ζητήματα με τον οποίο τίθεται τα ζητήματα στο Αιγαίο, τα ζητήματα που προσφάτως είχαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, οι δηλώσεις δράμα για τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. Δηλαδή, πράγματα που έχουμε να τα δούμε, δεν ξέρω, συγγνώμη, πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω στην ελληνική ιστορία για να δούμε ανάλογη κατάσταση. Κύριε Καζάκη, εσείς ως προς το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, ποια είναι η δική σας άποψη, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει, να σέρνετε αυτό το θέμα επί δεκαετίες, ακόμη? Όχι, κοιτάξτε, τα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν με το αν σέρνονται ή όχι. Το γεγονός ότι σέρνεται το θέμα αυτό επί δεκαετίες, όπως είπατε, 27 τόσα χρόνια, οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αναγνώρισε ένα κράτος το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Αυτό μας οδήγησε σε τέλειο αδιέξοδο και αποδέχτηκε το διαμελισμό ενός κυρίαρχου κράτους στα βόρεια σύνορά μας που ήταν η Ιουγκοσλαβία. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες κυβερνήσεις προχώρησαν στη λογική Μητσοτάκη, όπου αν θυμάστε καλά ο κ. Μητσοτάκης λίγο πριν φύγει από πρωθυπουργός της χώρας μας είχε πει σε 10 χρόνια ποιος θα θυμάται. Θα το θυμάται. Ήταν ιστορική αυτή η φράση. Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που ακολουθήσαμε αυτή την οδό, λογικό είναι να καταντήσουμε εδώ που καταντήσαμε. Έπρεπε να τεθεί το θέμα μας για μένα και για το ΕΠΑΜ. Δεν είναι ποιος είναι Μακεδόνας και ποιος δεν είναι, με την έννοια πια να καθοριστεί με τη διπλωματία και τις διμερείς σχέσεις ποιος είναι το εθνικό προσδιοριστικό του άλλου. Λοιπόν, για μένα το βασικό ζήτημα είναι ότι όταν υπάρχει ένα κράτος που ξεφυτρώνει από το πουθενά και ζητάει θέση στα Βαλκάνια ή στη διεθνή πολιτική σκηνή, κοιτάς τα κοιτάπια. Πας στις διεθνείς συμβάσεις. Και η βασική διεθνή σύμβαση η οποία διέπει τα σύνορα στην περιοχή είναι η συνθήκη του Βουκουρεστή του 2013. Γιατί δεν είπαμε το αυτονόητο? Μα εμείς υπογράψαμε με τους Βούλγαρους, τους Μαυροβούνιους, τους Σέρβους, τους Ρουμάνους και τους Αλβανούς. Ας έρθουν όλοι να κουβεντιάσουμε τι θα κάνουμε με αυτό το κρατήδιο. Το αυτονόητο δηλαδή. Το ελάχιστο μάλλον σχετικά με το πώς τα χειρίζονται όλα τα κράτη στην περιοχή. Το χειρότερο όμως που έφερε η συνθήκη των Πρεσπών για μένα δεν είναι το Βόρειο Μακεδονία. Το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ονομαστούν σαν και καλά Μακεδόνες οι άνθρωποι αυτοί και μάλιστα από το ελληνικό κράτος.
είναι γιατί δεν θα μπορούσαν να ονομαστούν, ας πούμε, δημοκρατία Σκοπίων και σε αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν στο εσωτερικό τους. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους Πέρσες. Το περσικό έθνος, πανάρχαιο, κανένας δεν το αφισβητεί, ονομάζεται Ιράν η χώρα του. Δεν ονομάζεται Περσία. Έχει μειώσει τους Πέρσες για τον αυτοπροσδιορισμό τους αυτό, κάτι τέτοιο? Όχι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, ακόμη και αν δεν υπήρχε το όνομα Μακεδονία στη Συμφωνία των Πρεσπών, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν κατάπτυστη γιατί, γιατί παραδίδει μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της εθνικής επικράτειας της Ελλάδος στους Σκοπιανούς, στα πλαίσια της μακεδονικής λεγόμενης ιδιότητας, της μακεδονικής γλώσσας και της Διεπιστημονικής Επιτροπής που θα αποφασίσει τι πιο μνημείο και ποιο κομμάτι της ιστορίας της Μακεδονίας και της ελληνικής φυσικά ανήκει στα Σκόπια ή όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, πού έχει ξαναγίνει στον κόσμο αυτό? Μάλιστα. Πού έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Κάποιο... Γιατί μας λένε συνήθως, ας πούμε, αυτά που προτείνεται πού συμβαίνουν. Πέστε μου εσείς αυτό το πράγμα, ποιο άλλο κράτος στον κόσμο το έχει υπογράψει? Κάτι ανάλογο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε ενάντια φυσικά στη συμφωνία αυτή. Τώρα, εθνικό νόμισμα, ναι, που λέτε ότι σε ποιο κράτος συμβαίνουν αυτά, σίγουρα έχετε ακούσει πολλά ως προς την πρότασή σας αυτή για το εθνικό νόμισμα. Έχετε δίκιο. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τα τελευταία χρόνια που συμφωνούν και θεωρούν ότι ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο να έχουμε εθνικό νόμισμα. Ναι. Όμως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα κράτος που εισάγει καταρχήν και πρώτες ύλες και πολλά άλλα πράγματα, πώς λοιπόν με ένα εθνικό νόμισμα θα μπορέσει να το κάνει αυτό και ποια θα είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων την επομένη, ναι, που ενδεχομένως θα έχουμε ένα εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε εμείς για εθνικό νόμισμα, το θεωρούμε πανάκια. Δηλαδή... Δεν είναι το μαγικό ραβδί που θα, ναι, μας λύσει το πρόβλημα. Απλά λέμε ότι αποτελεί την αφετηρία για να μπορέσουν να ασκηθούν πολιτικές οι οποίες να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατί το θέμα μας δεν είναι μόνο να ξεφορτωθούμε το χρέος, όπως καταλαβαίνει κανείς. Βεβαίως από εκεί ξεκινάμε. Γιατί αν δεν ξεφορτωθείς το χρέος, ό,τι και να λες, εθνικό νόμισμα να λες, ευρώ να λες, bitcoin να λες, τα ίδια και τα από αυτά και τα χειρότερα θα συμβούν. Ξεκινάς με το χρέος, να σταματήσεις να πληρώνεις αυτό το πράγμα το οποίο δεν, με απλή αριθμητική, οποιοδήποτε κάτω βάλει τα νούμερα, θα δει ότι δεν βγαίνει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι, ξεκινάς με το να κάνεις τι. Αυτό που σε μαθαίνουν σε οικονομικές σχολές από το πρώτο έτος. Να δώσεις εισόδημα στον κόσμο. Εάν δεν δώσεις εισόδημα στον κόσμο, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάκαμψη της χώρας με οποιοδήποτε τρόπο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε το εθνικό νόμισμα, για να δώσουμε εισόδημα. Μια χώρα, ναι, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Καζάκη, μια χώρα που σχεδόν έχει φάει τα αποθεματικά πολέμου μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή στο εθνικό νόμισμα? Βεβαίως, μα ιδιαίτερα, μα κοιτάξτε να δείτε, το εθνικό νόμισμα είναι μια, να το πούμε έτσι, επινόηση της επιστήμης που αφορά κατά κύριο λόγο χώρες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις ανοικοδόμηση μιας χώρας, γιατί ανοικοδόμηση χρειάζεται πλέον η Ελλάδα, με την ευρία έννοια του όρου, όχι με τη στενή, λοιπόν, χωρίς το δικό σου νόμισμα. Τι έκανε η Ελλάδα όταν βγήκε από τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, μέσα σε ένα μήνα από την ώρα που πάτησε το πόδι στην Αθήνα, ήταν να εισάγει νέο νόμισμα. Δεν μπορούσε να προχωρήσει μετά σε ανοικοδόμηση, σε ανοικοδόμηση της χώρας. Mm-hmm. Το ίδιο κάναν όλες οι χώρες του πλανήτη. Όλες οι χώρες του πλανήτη. Δεν μπορούσε να γίνει. Να σας πω, να πάμε πιο πίσω. Το 32, χρεοκοπία πάλι της χώρας. Το 1932. Mm-hmm. Τι έκανε ο Βενιζέλος? Σταμάτησε να πληρώνει το χρέος και εισήγαγε τη μετατρέψιμη δραχμή. Δηλαδή, αντί να έχουμε τη χρυσή δραχμή που είχαμε μέχρι τότε, ένα προς ένα με τη χρυσή λίρα, σπάσαμε την ισοτιμία και μετέτρεψε τη μετατρέψιμη δραχμή. Μειώθηκε το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων? Όχι. Αυξήθηκε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Σε 6 μήνες είχαμε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν βεβαίως οι
χρυσό για την αγορά. Γιατί τότε οι διεθνείς συναλλαγές γινόντουσαν με χρυσάφι. Δεν γίνονται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τώρα, στις σημερινές συνθήκες είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Βεβαίως το εξωτερικό συζύγιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το γεγονός ότι εισάγουμε τα πάντα. Φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε περισσότερα αγροτικά προϊόντα και ζώντα ζώα από ό,τι παράγει η Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινή αγροτική πολιτική. Έχετε δίκιο αυτό. Έτσι, ναι. Αλλά δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάκαμψη της χώρας, ανοικοδόμηση και τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου μια χώρα που ανέκαμψε τηρώντας τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισοτιμία με το ευρώ. Κοιτάξτε, η ισοτιμία με το ευρώ θα αποφασιστεί τότε. Και δεν έχει καμία σημασία, αν θέλετε, πρακτική για τον εργαζόμενο, αρκεί ο εργαζόμενος να έχει αγοραστική δύναμη για το εισόδημά του. Θέλω να πω δηλαδή, όποια και να αποφασιστεί την εποχή εκείνη η ισοτιμία και θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση που θα είναι εκείνη τη στιγμή και θα δει την συγκυρία. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία, διότι το σημαντικό, και αυτό το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, το σημαντικό είναι να έχει αγοραστική δύναμη το εισόδημα των οικοκυριών. Δηλαδή, τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες και να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο να μπορούν να το βάλουν στην άκρη, που λέμε. Όχι απαραίτητα με καταθέσεις στις τράπεζες, όχι. Αλλά να μένει περίσσευμα ώστε να μπορεί να υπάρξει λεγόμενος οικογενειακός προγραμματισμός, με τέτοιο τρόπο ώστε να στηριχτεί η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας στην Ελλάδα. Μα είναι χρεοκοπημένα όμως όλα τα νοικοκυριά, έχουν όλα δάνεια. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει χρειαζόμαστε να δώσουμε εισόδημα που λέγαμε προηγουμένως. Πώς δίνεις εισόδημα? Δίνεις με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι παγώνεις όλα τα χρέη των νοικοκυριών αυτή τη στιγμή, το λεγόμενο ιδιωτικό χρέος. Ελέγχεις πόσα από αυτά είναι δόλια και τα στέλνεις στη δικαιοσύνη, τα υπόλοιπα τα διαγράφεις. Πάμε σε λευκή πλάκα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε όλο τον κόσμο, όσες χώρες έχουν μπει σε τέτοια διαδικασία, το κάναν αυτό για τα νοικοκυριά τους. Έχετε μιλήσει πολλές φορές και για τη συσάχθεια και για το κούρεμα του χρέους, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προχωρά. Δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε κυβερνήσεις τέτοιες που το διεκδίκησαν. Δείτε για παράδειγμα το βιβλίο του κυρίου Ντάιζελμπλουμ, που το έγραψε αφού έφυγε από πρόεδρος του Eurogroup. Δείτε τι γράφει μέσα. Τι κάνανε οι ίδιοι τους Ολλανδούς. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ολλανδία δεν μπορεί να γίνει για τη φτωχότερη και πολύ πιο αδύναμη Ελλάδα. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με ένα λίγο πιο σκληρό τρόπο, είδατε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν τι ζητάμε? Ποια αποτελέσματα ακριβώς? Τα αποτελέσματα ότι η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής, όπως μας έλεγαν. Συγχωρείτε, εγώ έλεγα, ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που έλεγα και τότε, και μπορώ να το αποδείξω, γιατί επιβεβαιώθηκε και από ομολογίες πλέον των στελεχών της του Eurogroup, δεν υπήρξε κανένας είδους διαπραγμάτευση. Κανένας είδους. Η μόνη διαπραγμάτευση που έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015 είναι πώς θα μας φέρουν το τρίτο μνημόνιο. Το ομολογεί ο κύριος Βαρουφάκης στο βιβλίο του, το ο κύριος Σόιμπλε στο βιβλίο που έχει εκδώσει τώρα στη Γερμανία, ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, και το βλέπει και πραγματικότητα. Πώς, να σας το πω απλά, πώς είναι δυνατόν εγώ να διαπραγματεύομαι, για παράδειγμα, κούρεμα του χρέους, την ίδια ώρα που συνεχίζω καθώς διαπραγματεύομαι να πληρώνω τους δανειστές κανονικά? Τότε πληρώναμε, θυμάστε, πληρώναμε το Δέλτα Νιτάφ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, πιστωτικής αξιολόγησης, μας έλεγαν ότι αν σταματήσουμε να τους πληρώνουμε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τη χώρα. Μεγαλύτερο από αυτό που είχε ήδη. Mm-hmm. Γιατί το συνεχίσαν αυτό? Για να μας φέρουν με κλειστές τράπεζες να ψηφίσουμε το τρίτο μνημόνιο, μόνο που ο λαός δεν τους έκανε τη χάρη. Δεν το ψήφισε. Και παρόλα αυτά, την επόμενη μέρα το όχι έγινε ναι. Με συγχωρείτε, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν σε προδιαγεγραμμένη πορεία από το 2013 για να κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι ο γεγονός ο κόσμος τον πίστεψε, ναι, βεβαίως, τον πίστεψε. Ο κόσμος θέλει πάντα μια ελπίδα. Έχει δίκιο, ο κόσμος έχει δίκιο. Δεν μπορεί να ακούει τα άσχημα, θέλει να ακούει τα όμορφα. Η αλήθεια έχει είναι δίκιο. Αυτή. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και όλοι μας ότι θέλουμε δουλειά. Αυτό που λείπει από τη χώρα και δεν μπορεί να υπάρξει και λείπει εδώ και δεκαετίες είναι ότι θυστήκαμε σε έναν παρασιτικό τρόπο ζωής. Προς όφελος βεβαίως ολίγων ολιγαρχών και του πολιτικού συστήματος της χώρας. Βεβαίως. Αλλά εθιστήκαμε σε αυτόν τον παρασιτικό τρόπο ζωής. Επιδοτήσεις, διορισμοί, δάνεια. Με αυτόν τον τρόπο χώρα δεν μπορεί.
στιγμή πώς βλέπετε την πορεία της χώρας και το μέλλον της οικονομίας? Κοιτάξτε, να τα δούμε πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείωση της ανεργίας, έτσι, αλλά με 700.000 ανθρώπους παραγωγικών ηλικιών να έχουν φύγει. Ναι. Τι να την κάνω εγώ αυτή τη μείωση? Στην πράξη, στην πραγματικότητα δηλαδή, μειώνω τις δυνατότητες απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και έχω εικονική μείωση της ανεργίας. Για να μην συζητήσω το που έχει φτάσει η εργασία. Δηλαδή πώς αμείβεται η εργασία, με ποιον τρόπο και όλα αυτά τα οποία είναι αδιανόητα. Δεν υπάρχουν μισθοί πλέον, υπάρχουν επιδόματα εργασίας. Δεν είναι μισθοί αυτοί που δίνονται. Λοιπόν, άρα έχω αυτό το πρώτο ζήτημα. Πώς μπορεί να πάει μια οικονομία να βαδίζει μπροστά όταν έχω τέτοιο πλήγμα? Έχω δεχτεί τέτοιο πλήγμα στην απασχόλησή μου. Δεύτερο, μειώνεται ο πληθυσμός μου. Έχω 340.000 μείον τον πληθυσμό από το 2011 στο 2017. Και μέχρι το 2060 προβλέπονται 2,5 εκατομμύρια μείον οι Έλληνες. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να σχεδιάσω ένα οικονομολόγος μια ανάκαμψη της χώρας, εάν δεν αντιστρέψω αυτούς τους όρους. Mm-hmm. Το βλέπουμε να αντιστρέφονται? Όχι. Πάμε μετά στην παραγωγή που μας ενδιαφέρει. Γιατί χωρίς παραγωγή, κακά τα ψέματα, εντός του ευρώ, εκτός του ευρώ, δεν υπάρχει μέλλον. Έτσι. Έτσι. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Πέστε μου τώρα, ποια είναι η παραγωγή που υπάρχει στη χώρα? Σας είπα προηγουμένως, έχουμε φτάσει στο σημείο να εισάγουν περισσότερα αγροτικά προϊόντα και ζώντα ζώα τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Από ό,τι η αγροτική μας παραγωγή. Βιοτεχνία υπάρχει, έχει πεθάνει. Η βιομηχανία, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή, η χώρα, για να καταλάβετε πόσο έχουμε υποβαθμιστεί, βασικό εξαγώγημο είδος, ξέρετε ποιο είναι? Το πετρέλαιο. Κατά 22%, 21-22% των εξαγωγών μας είναι πετρέλαιο. Μάλιστα. Η οικονομία μας παράγει πετρέλαιο. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ναι. Το δεύτερο πιο εξαγώγημο είδος είναι τα συσκευασμένα φάρμακα. Αλλά αυτά, και αυτά είναι μεταπρατικά. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με μια ντόπια φαρμακοβιομηχανία που είναι αναπτυγμένη, καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες και εξάγει. Όχι. Επειδή ο πληθυσμός δεν μπορεί πλέον να προμηθευτεί τα φάρμακα που χρειάζεται, όλα αυτά επανεξάγονται. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μια οικονομία αυτή να πηγαίνει καλά ή να πάει καλά? Τώρα, το ΕΠΑΜ, από ό,τι γνωρίζουμε, γίνονται πολλές συζητήσεις για να υπάρξει μια γενικότερη συνεργασία με το χώρο... Το αντιμνημονιακό. Έτσι, των αντιμνημονιακών. Προχωράει αυτό και σε τι στάδιο βρίσκεται? Κοιτάξτε, το ΕΠΑΜ έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με διάφορες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν ανάλογες αφετηρίες, να το πούμε έτσι, με το ΕΠΑΜ. Έστω Λαϊκή ενότητα, ναι. Ναι. Έστω και αν διαφέρει ως προς το διατάφτα, στην ανάλυση του πράγματος, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να έχουμε ένα κοινό στόχο. Υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, προχωράνε, να δούμε πώς θα καταλήξουν. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι καταλήξαμε. Μάλιστα. Βέβαια μας προβληματίζει το γεγονός ότι ενώ γίνονται αυτές οι συζητήσεις, έχουμε δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που βγήκε προσφάτως δημόσια και λέει ότι εγώ θα κατέβω σαν πλεύση ελευθερίας και όποιος έρθει από πίσω μου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν βοηθάει. Γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις διασπασμένες σίγουρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή. Ενώ όχι, αν θα ήταν αυτό ένα μέτωπο ενιαίο, θα μπορούσατε να καταφέρετε πολλά περισσότερα. Όχι μόνο αυτό. Το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι να έχουμε μια θέση στη Βουλή. Αν ήταν για μια θέση στη Βουλή, θα πηγαίναμε με τον τρόπο που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Το πρόβλημά μας είναι να υπάρξει άλλη κυβέρνηση για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτά για τα οποία συζητάμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι το ζηματικό για τον κόσμο και αυτό είναι που πρέπει να ζητήσουμε από τον κόσμο. Να ψηφίσει μια άλλη κυβέρνηση. Τουλάχιστον που υποτίθεται ότι εμείς μπορούμε να την εκπροσωπήσουμε επάξια, σαν λύση, σαν πολιτική λύση. Αν τώρα βγαίνει ο καθένας και κοιτάει τον παϊράκι του, με συγχωρείτε, δυσκολεύει, για να μην πω αποκλείει, είναι μεγάλη κουβέντα, δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και βάζει και ερωτηματικά κατά πόσο υπάρχει εντυμότητα πολιτική και υπάρχει και πραγματικό ενδιαφέρον
Μάλιστα. Τώρα, κατά την επίσκεψή σας εδώ στη Σάμο το Σάββατο 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Αιωλής, ποιο είναι το θέμα που, στο οποίο θα επικεντρωθείτε? Είναι το προφανές, να πάρουμε τη ζωή μας και την πατρίδα μας πίσω. Αυτό είναι το βασικό, το γενικό ζήτημα που θα αφορά και τα οικονομικά της χώρας και την κατάσταση δηλαδή που συζητήσαμε σήμερα, αλλά και τα εθνικά λεγόμενα ζητήματα. Και το βασικό είναι να συζητήσουμε. Δεν γίνεται μια ομιλία. Εμείς δεν το συνηθίζουμε αυτό άλλωστε, να κάνουμε μια ομιλία και τέλος πάντων, αλλά θέλουμε να κουβεντιάσουμε και να κουβεντιάσουμε ακόμη όχι μόνο απορίες και ερωτήματα αλλά και διαφορετικές απόψεις, γιατί μας διευκολύνει και εμάς να δούμε πως πρακτικά αυτό που προτείνουμε μπορεί να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Μόνο μέσα από την αντιπαράθεση, εννοώ με καλή πρόθεση πάντα βέβαια, έτσι, την πολιτική, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καζάκη. Εντάξει, τα θέματα είναι πολλά. Σίγουρα δεν μπορούν να αναλυθούν και να εξαντληθούν σε αυτό το περιορισμένο χρόνο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής πολιτικός διάλογος. Βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, έγινε κόμμα το 2012, ιδρύθηκε το συγκεκριμένο κόμμα, ξεκίνησε όπως μας είπε και ο ίδιος ως μια έτσι κίνηση όταν ο κόσμος έβγαινε στις πλατείες οι αγανακτισμένοι, στη συνέχεια βέβαια έγινε κόμμα. Το Σάββατο 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Αιωλής θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα από τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ομιλητής, πολύ καλός οικονομολόγος και βέβαια από εκείνους που είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος και της επιστροφής, όχι αν είναι δραχμή ή θα είναι τέλος πάντων μια άλλη ονομασία, υπέρ του εθνικού νομίσματος.